Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο της Κρήτης. Σήμερα αλλάζουμε τώρα και αφήνουμε τον μπάσκετ, αφήνουμε την μάχη ενάντια στην βία και θα πάμε στη μάχη για το νερό, στη μάχη με τον χρόνο, στη μάχη με την γραφειοκρατία. Στη μάχη για το πέρα, όλα μαζί. Σε όλες τις μάχες. Δεν τα προλαβαίνουμε, κύριε Δήμαρχε, δεν προλαβαίνουμε πια. Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γελάστε. Είστε ευτυχεί σήμερα. Χαίρομαι πολύ. Έχετε υπογραφεί, γι' αυτό. Εντάξτε, γιατί είπατε πολλές μάχες. Θεωρώ πως είναι η μάχη για την επιβίωση. Αν τυχόν αυτό το έργο δεν προχωρούσε, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα αναγκαζόμαστε να φύγουμε από τα μέρη μας. Δεν θα μπορούσαμε για πολύ καιρό να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Δυστυχώς τα υπόγεια νερά, εκτός το ότι υποβαθμίζονται καθημερινά, λιγοστεύουν σε βαθμό τραγικό. Άρα λοιπόν, μπορεί πριν από μερικά χρόνια που δόθηκε ο καινούργιος δρόμος να είμαστε χαρούμενοι, γιατί πραγματικά βοήθησε στην ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό το έργο όμως, γι' αυτό το έργο είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ζούμε στη γη που αγαπάμε και πραγματικά θέλουμε να πάει μπροστά. Να πούμε, Δήμαρχε, ότι μιλάμε για το έργο του Πλατή Ποταμού, που το συζητάμε εδώ και χρόνια. Σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών χρόνια. Είχαμε τις υπογραφές δανειακές σε βάση 200 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, με αυτό το ποσό, καταλαβαίνουμε ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το έργο, έτσι, Δήμαρχε? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, το συζητάμε από όταν φτιάχτηκε το φράγμα φανερωμένης. Από τότε συζητιότανε, γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η ποσότητα του νερού που ήθελε το φράγμα φανερωμένης για να μπορέσει να υποστηρίξει το κομμάτι της παιδιάς Μεσαράς και όχι μόνο, από τους άξονες που έπαιρνε νερό, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν αδύνατο το φράγμα να γεμίσει παρά μόνο σε χρονιές πάρα πολύ καλές. Άρα από τότε είχε μπει ότι ένα συνοδό έργο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το φράγμα φανερωμένης ήταν ο εμπλουτισμός του φράγματος από τον Πλατή Ποταμό. Ο οποίος θα γίνει, Δήμαρχε, μέσω αγωγού, έτσι, που θα έρχεται. Ναι, σίγουρα. Φυσικά, από ό,τι ξέρω, θα γίνουν δύο έργα συγχρόνως. Ένα φράγμα, μικρό φράγμα στον Πλατή. Ένα δεύτερο φράγμα που θα εξυπηρετήσει μια περιοχή του Ρεθύμνου που και αυτή μέχρι σήμερα δεν αρδεύεται. Και η υπόλοιπη ποσότητα του νερού θεωρώ πως είναι τόση όση πραγματικά φτάνει να δώσει νερό και στην περιοχή του Ρεθύμνου που θα δώσει και να έρθει τέτοια ποσότητα που να μπορέσει να ελπίζει ο κάμπος της Μεσαράς. Έστω μέχρι τότε που θα γίνονται, ακόμα και αυτές οι λίγες βροχοπτώσεις που γίνονται, θα ελπίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να ζει. Το φράγμα της φανερωμένης τι ποσότητα έχει τώρα, Δήμαρχε? Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια κυβικά νερό. Όταν οι ανάγκες της Μεσαράς είναι πόσες? Ακούστε, η χωρητικότητα του φράγματος ήταν για 18 εκατομμύρια. Θεωρώ με τις προσχώσεις αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 17 εκατομμύρια. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε όμως ότι το χειμώνα που το φράγμα θα έχει νερό, δηλαδή, γιατί ο Πλατής είπαμε ότι δίνει από 60 μέχρι 100 εκατομμύρια κυβικά νερό, άνετα θα μπορούσε να γίνεται εμπλουτισμός, προκειμένου το νερό αυτό να πηγαίνει στη θάλασσα, να γίνεται εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντος της Μεσαράς και έτσι σιγά σιγά να αρχίσουν και εμάς τα υπόγεια νερά να ανεβαίνουν πάλι, να ανεβαίνει η στάθμη τους. Γιατί σας είπα, εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, θυμάμαι όταν πόντιζε ο παππούς μου και έκανε ένα πηγαδάκι ένα μέτρο, έβαζε το κουβαδάκι του και έπαιρνε νερό και πότιζε. Έτσι ήταν η παλιά η Μεσαρά. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε κατέβει στα 100 μέτρα και κάπου και παραπάνω από τα 100. Μιλάμε στην Πεδιάδα, δεν μιλάμε για τα Ρουνά, τέλος πάντων. Στα Ρουνά είναι πολύ περισσότερο. Και κάπου έχουν αρχίσει γεωτρήσεις οι οποίες είναι στο κέντρο του κάμπου αυτή τη στιγμή να μην δίνουν ποσότητες νερό καθόλου. Τίποτα, καθόλου. Καθόλου, δυστυχώς. Είμαστε οριακά δηλαδή. Βέβαια, εγώ δοθήσω σε ευκαιρία σήμερα, το έχω πει και άλλη φορά, ότι για μας ο εμπλουτισμός του φράγματος φανερωμένης από τον Πλατή Ποταμό μας δίνει όλο το δικαίωμα να βάλουμε και ένα άλλο θέμα εκτός την άρδευση. Είμαστε ευτυχείς. Πραγματικά έρχονται ποσότητες νερό που θα χανότανε. Δηλαδή, δεν λέμε ότι το Ηράκλειο ή η παιδιά της Μεσαράς θα πάρει ποσότητες νερό, οι οποίοι ίσως να πηγαίνανε κάπου αλλού και τις παίρνουμε. Αυτό το θέμα έχει λυθεί, σας είπα, εξάλλου με τα συνοδά έργα τα οποία θα γίνουν στο Ρέθυμνο και με την άρδευση που θα γίνεται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μας βάζει ένα θέμα όμως.
ότι ίσως να μπορέσουμε να πάρουμε ποσότητες νερό και για ίδρυυση. Αυτό είναι καινούριο όμως. Αυτό είναι καινούριο. Ακούστε, όταν είχε έρθει ο Γενικός Γραμματέας, ήταν διευθυντής τότε που είχε έρθει πέρυσι στην περιφέρεια η τράπεζα. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Η dealer, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε μια φάση τόπα. Και μου λέει, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε, γιατί πρέπει να προχωρήσει το έργο όπως είναι να προχωρήσει, αλλά θεωρώ ότι, ναι, να πάρουμε ποσότητες νερού, ποιότητα νερού άριστη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το νερό το τρεχούμενο δεν είναι επιβαρημένο ούτε από νητρικά, ούτε από άλλα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή να δίνουμε στους δημότες μας να πίνουν νερό με επιβάρηση νητρικών, τεράστια, με μια αγωγημότητα 1.700 ή 2.000, άρα δεν είναι λίγο ξύμορο. Είναι. Δήμαρχε, βάλτε μία άνω τελεία, βάλτε να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να είστε καλά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 η ώρα, Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο, εδώ, παρέα με τον Δήμαρχο Πεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Εντάξει, Μέρη, τα είπαμε για το μεγάλο έργο του Πλατή Ποταμού. Ναι, επειδή διάβασα τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ήταν στην υπογραφή, βεβαίως ήταν και υφυπουργός υποδομών, έτσι δεν είναι, και είχε άμεση εμπλοκή. Διάβασα κάτι πάρα πολύ όμορφο, θέλω να με επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Αντί άλλου σχολείου, δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, λέει κάποια στιγμή, η συζήτηση για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Πλατή Ποταμού ξεκινά τη δεκαετία του 1960, από τις πρώτες προσπάθειες των αείμνηστων βουλευτών Ρεθύμνου Παπαδογιάννη Κεφαλογιάννη, με την οριστική μελέτη του πολιτικού μηχανικού Κουντούρη το 1964. Το 2006, μετά από επίμονες προσπάθειες, σχεδιάστηκε εκ νέου το πλαίσιο υλοποίησης. Το 2008, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκήρυξε τις μελέτες στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2014, προσέξτε, και από το 2019 ως ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου ακολουθήσαμε μια συστηματική προσπάθεια ορίμανσης, διαβούλευσης και αναζήτησης του βέλτιστου χρηματοδοτικού μοντέλου ως προς το προαπαιτούμενο υψηλό κόστος κατασκευής. Και ήρθαμε το 2024 να βάλουμε υπογραφή. Τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι αναδρομιακό, είναι η νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε τυχεροί, τέλος πάντων, ότι από την ημερό μας φτάσαμε στο σημείο να υπογραφεί και να έχουμε τη χρηματοδότηση, γιατί πιστεύω ότι τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση, σίγουρα το έργο σε 3-4 χρόνια. Βάλτε κάτι παραπάνω. 5 χρόνια θα έχει κατασκευαστεί. Βέβαια, θέλω να πω κάτι, ότι εμείς σαν Δήμος δεν σταματάμε εκεί πέρα. Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Εμείς ήδη έχουμε αναθέσει μελέτες για 2 μικροφράγματα, τα οποία ευελπιστούμε να τα έχουμε πολύ σύντομα και περιμένουμε να ανοίξουμε. Σε ποιες περιοχές? Μια περιοχή είναι στο Μαγαρικάρι, σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή δεν αρδεύεται καθόλου, δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο να πάρει νερό πουθενά, δεν υπάρχουν νερά. Η άλλη περιοχή είναι στα Πηγαϊδάκια, μια περιοχή με πρώιμα κυπευτικά και ευελπιστούμε από εκεί πέρα να δώσουμε νερό και στο Αντεσκάρι. Παρόλο που, να σας πω την αλήθεια, έχω πάρει τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό, τον κύριο Βγενάκη, ότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και ένα τρίτο μικροφράγμα στο Αντισκάρι. Είναι περιοχές οι οποίες παράγουν τεράστιες ποσότητες πρώιμα κυπευτικών. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα άρδευσης. Ούτως ώστε, σας είπα, δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, τα τεράστια έργα που μπορούν, και μικρά έργα σαν αυτά θα μπορέσουν να δώσουν από τις τάξεις του ενός μέχρι και κάτι εκατομμυρίων ευρώ με πολύ μικρότερο κόστος και έτσι να μπορέσουμε, σας είπα, να μαζέψουμε όσα περισσότερα νερά. Συν ότι η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Αυγενάτης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάλι από τη θέση του, έστειλε 2 μελετητές από αυτούς που ασχολούνται στη Θεσσαλία. Από τους Ολλανδούς. Από τους Ολλανδούς, τους οποίους συζητήσαμε, βάλαμε το θέμα ότι και οι ποσότητες του νερού οι οποίοι πάνε από το γεροπόταμο προς τη θάλασσα είναι τεράστιες, θα μπορούσαν με μικρά φραγματάκια, τα οποία το μόνο που θα κάνανε ανάσχεση και θα κρατούσαν μεγάλες ποσότητες νερού τέτοιες, ώστε να γίνεται εμπλουτισμός, καθαρά για εμπλουτισμό της λεκάνης Μεσαράς. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια άλλη διαδικασία με μικρότερα έργα να μπορέσουμε
να βοηθήσουμε την περιοχή μας να συνεχίσει να υπάρχει. Πάμε και σε κάποια έργα τώρα κτηριακά, σχολικά, πολύ που έχετε στα Σκαριά, Δήμαρχε, για το δικό σας Δήμο. Πολύ ευχαρίστως. Μιλάμε για ειδικό σχολείο, κδάπαμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τα σκεφτήκαμε χθες, τα προγραμματίσαμε αύριο και μεθαύριο είχαμε τη χρηματοδότηση και σήμερα έχουμε τη χαρά, δηλαδή δεν φτάξαμε το 1960. Πάλι καλά, εντάξει, πάλι καλά. Και η αλήθεια είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε μια τετραετία να μπορέσεις να προγραμματίσεις, να βρεις χρηματοδότηση, να οριμάσεις, να δημοπρατήσεις και να εκτελείται ένα έργο. Χρόνια δημοσίου που λέγανε. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τα μεγέθη, ας πούμε, το να μπορέσεις να φτάσεις μέσα σε μια τετραετία να κάνεις όλα αυτά τα βήματα. Εμείς είχαμε την τύχη, αυτή τη στιγμή τρέχουν σε όλους τους οικισμούς έργα συντήρηση οδοστρώματος, αναπλάσεις και από χρήματα που είχαμε πάρα από θεομηνίες. Έχει δημοπρατηθεί και σύντομα θα έχουμε ανάδοχο για ένα που για μένα είναι από τα μεγαλύτερα έργα που δείχνουν πολιτισμό σε κάποια κοινωνία. Είναι το ειδικό σχολείο στο Τιμπάκι για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το έχω πει 100 φορές ότι θα μπορούσαμε, γιατί το πρόγραμμα μας έδινε περιθώρια τα χρήματα αυτά να τα πάμε και κάπου αλλού. Εμείς προτιμήσαμε όμως να κάνουμε ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες παρά να τα κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα δρόμο ακόμα ή κάτι έργο έτσι να φαίνεται. Θα κάνουμε ένα πρότυπο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, χτισμένο από την αρχή μέχρι το τέλος, μελετημένο για αυτό το σκοπό. Θεωρώ για μένα ένα τεράστιο έργο. Καταφέραμε και πήραμε χρηματοδότηση. Αυτές τις μέρες ήρθε χρηματοδότηση από τον αγαπητό μας Περιφερειάρχη για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ για φροντίδα μετά το σχολείο για παιδιά πάλι με ειδικές ανάγκες. Έχουμε ανάδοχο και σήμερα αύριο θα πει για την κατασκευή ειδικού κλειστού γυμναστηρίου Ξυφασκίας. Ίσως να είναι και η μοναδική ομάδα σε όλη την Ελλάδα που θα έχει το δικό της σπίτι να μπορεί πραγματικά, γιατί κάνει μια τεράστια δουλειά. Δηλαδή, ο Σύλλογος Ξυφασκίας της Μπόμπιας με τον καθηγητή τους έχει καταφέρει να φέρει φυσικά πανελλήνια ρεκόρ, έχει καταφέρει να βγει στο εξωτερικό και να έχει διακρίσεις. Είναι μια φανταστική ομάδα Ξυφασκίας. Επιτέλους θα έχει το δικό της σπίτι, θα μπορεί να γυμνάζονται τα παιδιά μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ όμορφες και φυσικά να διοργανώνει και τους αγώνες τους στο δικό του σπίτι. Υπέροχα. Είστε σε φοβερό αναβρασμό στην περιοχή. Σήμερα ανέβηκε στον αέρα η ανάπλαση του ενός από τους κεντρικούς δρόμους των Μυρών. Αυτές τις μέρες περιμένουμε να βγει στον αέρα και οι δύο, δηλαδή και 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Ο κεντρικός είναι αυτό. Είναι ο κεντρικός και ο κάτω από το εκεί κεντρικό. Εκεί θέλει δουλίτσα, γιατί έχει πολύ τράφικ. Έχει κίνηση, έχει πολύ. Ακούστε να σας πω, επειδή σας είπα κι εγώ 30 χρόνια. Έφυγα, πήγα Ιταλία, γύρισα. Το μόνο που έβλεπα οι μοίρες να μεγαλώνουν, αλλά να μην αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Πιστεύω ότι μετά από 1-1,5 χρόνο που θα έρθετε στη μοίρες θα πείτε ναι, κάτι άλλαξε εδώ πέρα τέλος πάντων. Σημειώνω. Ναι, κάτι άλλαξε. Καλά, θα έρθω και στο ενδιάμεσο. Κάτι άλλαξε. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα αλλάξει. Παρόλο που εγώ έχω στο μυαλό μου και κάτι άλλο που να μπορέσει να αλλάξει περισσότερο. Ειδικά χωρικά και τέτοια έχετε. Έχετε με τα χωρικά και με τα ειδικά και τα σχέδια και πόλεις και έχουμε, αυτά. Είμαστε. Είστε, ναι, εντάξει. Όχι. Τώρα, επειδή ο Δήμος Μυρών δεν είχε γενικό πολεοδομικό, τώρα έχουμε κάνει το τοπικό πολεοδομικό όλου του Δήμου, προκειμένου να κάνουμε τροποποιήσεις του Τιμπακίου, Ζαρού, που είχαν προβλήματα τεράστια, και να κάνουμε και για Τσιμίρις, δηλαδή ένα γενικό πολεοδομικό του Δήμου Φεστού. Μα γιατί κάτι έχετε τώρα κατά νου σας, Καριά, πείτε το. Ρίξτε το, Δήμαρχε. Θέλετε να το πω, Βέβαια. Ακούστε, κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν μια πόλη να μην έχει μια μικρή πλατεία. Ας πούμε το Τιμπάκι έχει μια πλατεία. Ναι. Όλες οι πόλεις έχουν μια πλατείτσα. Οι Μοίρες έχουμε δύο δρόμους αριστερά και δεξιά. Μπροστά στο Δημαρχείο δεν έχει κάτι εκεί. Τίποτα. Άρα λοιπόν η μοναδική λύση ποια είναι. Για πείτε μας. Πού θα την κάνει, πρέπει το Δημαρχείο να καταδαφιστεί από το χώρο που είναι, να μεταφερθεί και να γίνει μία πλατεία, να δοθεί ένας πνεύμονας πρασίνου στη μέση των Μυρών. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν χώροι που μπορεί να πάει και λίγο πιο έξω. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν στη μέρα μας Δημαρχεία στη μέση της πόλης, να καταλαμβάνουν χώρους που μπορούν να δοθούν για πράσινο, να δοθούν τέλος πάντων για
την καλύτερη διαβίωση των πολιτών, να βοηθούν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και όλα αυτά και να το κρατάμε ακόμα. Άρα λοιπόν το όνειρό μας σαν Δημοτική Αρχή, το είχαμε πει και προεκλογικά, είναι να μπορέσει το Δημαρχείο του Δήμου Φεστού, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς, τέλος πάντων, οι μοίρες έχουν οριστεί σαν κέντρο και πρέπει να υπάρχει το Δημαρχείο, να μεταφερθεί λίγο έξω από το κέντρο και να δοθεί έστω μια πλατεία στη μέση των μοίρων. Αυτό ευελπιστούμε, αυτό έχουμε πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχετε κάνει και μελάτες, έχετε ξεκινήσει μελέτες. Έχουμε ξεκινήσει λίγο πολύ που είναι η χωροθέτηση. Πιστεύω ότι φέτο μέχρι του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η αγορά του οικοπαίδου και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Προς τα εκεί ή προς τα εδώ? Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι σε ένα σημείο. Όχι, να σας πω κάτι. Είναι σε σημείο που το Γενικό Πολοδομικό των Μοιρών λέει σαν διοικητικό κέντρο. Έχει καθοριστεί δηλαδή από το Γενικό Πολοδομικό. Είναι καθορισμένο. Προβλέπεται. Είναι ένας χώρος ο οποίος προβλέπεται ήδη από το Γενικό. Και έτσι να δώσουμε μια ανάσα. Πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε ζωή. Να δίνουμε ζωή στις πόλεις μας. Με το διοικητικό κέντρο στο πρώην στρατόπεδο, τι γίνεται? Προχωράμε. Ναι, ήδη έχει απορροφήσει τα χρήματα τα οποία είχε. Περιμένουμε την πρόσθετη χρηματοδότηση που αναγκαστικά αυτές τις μέρες άρθει. Σας είπα και αυτό, είναι μια ιστορία ολόκληρη. Τέλος πάντων. Είναι πολλές υπηρεσίες βέβαια εκεί. Εκεί πέρα θα μπουν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες. Θα μπουν κρατικές υπηρεσίες, αστυνομία, πυροσβεστική, μηχανολογικό. Υπηρεσίες και της περιφέρειας και του κράτους. Θα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Θα μπορεί να υπάρχει μια παιδική χαρά, να πάει ο μπαμπάς με τη μαμά, να κάνει ένα στη δουλειά του, το παιδί να παίξει την παιδική χαρά, να κάτσει να πιούν ένα καφέ και να ευχάριστα να. Θα είναι και αυτό ένα πρότυπο, πιστεύω. Και βεβαίως, επειδή έχετε και πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο και ωραίο παραλιακό μέτωπο, κάτι πρέπει να γίνει και με τους βιολογικούς. Σωστό. Ωραία. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η διαδικασία, είναι στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Θεωρώ ότι σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, θα υπογράψουμε τελική σύμβαση για αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Τυμπακίου, του βιολογικού καθαρισμού Ματάλων σε τριτοβάθμια επεξεργασία, τη σύνδεση φανερωμένης βόρων με μικρό βιολογικό τύπου κόμπακ και τη σύνδεση των πιτσιδίων με τα μάταλα για να έχουν και τα πιτσίδια μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται τουριστικά καθημερινά. Να μπορέσει να έχει. Επίσης, έχουμε προχωρήσει στη μελέτη και στη χρηματοδότηση για να γίνει, δίχτυα αποχέτευσης στον κόκκινο πύργο, να γίνει στα Σκούρβουλα δίχτυα αποχέτευσης και μικρός βιολογικός, γιατί είναι κοντά στο φράγμα και επιβαρύνεται το φράγμα λίγο από τα λίμματα του Σκουρβούλου. Στη Γρηγοριά, μικρός βιολογικός, γιατί είπαμε, έχουμε ζήσει εποχές που τότε παίρνανε χρήματα, πρώτα κάνανε τα δίχτυα και οθούσανε τα λίμματα στα ρέματα και μετά λένε αν θα έρθει και ο βιολογικός. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χωριά σήμερα τα οποία έχουν δίχτυα, έχουν αποχέτευση, αλλά αυτές οι αποχέτευσεις καταλήγουν σε... Λοιπόν, Δήμαρχε, τώρα πρωτού σας Παλατάκι θα γίνει φεστός, αν συμβούν όλα αυτά, ο Δήμος φεστού. Αυτά προχωρούν. Είναι πράγματα τα οποία είναι στο δρόμο όλα. Συν σας είπα ότι την εβδομάδα που μας έρχεται ήδη έχουμε αρχίσει για τα έξυπνα υδρόμετρα. Σε όλο το Δήμο θα μπουν ηλεκτρικά υδρόμετρα, ώστε να σταματήσουν οι διαρροές, οι κλοπές και, και στα δίχτυα ίδρευσης. Τηλεμετρία που να μπορεί να ελέγχει, τις διαρροές. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι... Όλα βαίνουν καλώς, Δήμαρχε, αλλά ένα κάτι παραμένει σε κρεμότητα που δεν είναι δικό σας, βέβαια, δεν μπορεί να το ρυθμίσετε εσείς. Με το νέο αεροδρόμιο, τη σύνδεση της Μεσαράς. Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πριν από μία εβδομάδα που είχα βγει σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, είπα και ότι πολύ σύντομα μέχρι την άλλη εβδομάδα, ας τελειώσουν και εκλογές στην ΠΕΔ και όλα αυτά. Να φύγουμε και από εκεί πέρα. Πρόθεσή μου είναι να καλέσω τον κύριο Ταταράκη και τον κύριο. Τον Δήμο Γόρτινα στο. Τον κύριο Κοκολάκη, με τον οποίο το έχω κουβεντιάσει ήδη, γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι το αεροδρόμιο θα αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να γίνει ένας άξονας σύνδεσης από την Αγία Γαλήνη μέχρι το αεροδρόμιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, άρα κάτι ετοιμάζεται τώρα, δηλαδή. Δεν πάει. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που το έχουμε κουβεντιάσει απ' έξω πολλές φορές, αλλά κανείς δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει νέο αεροδρόμιο χωρίς δρόμο σύνδεσης. Τόσα χρόνια ταλαιπωρόμαστε. Έγινε αυτός ο δρόμος, καταφέραμε, σας είπα, να κατεβάσουμε κάποιο κόσμο και τουρισμό κάτω, γιατί η μία μισή ώρα έγινε 20 λεπτά, μισή ώρα, άρα λοιπόν
Okay. Και τώρα μας πάνε πάλι να μας ξαναγυρίσουν στη μία μισή ώρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι ξεκάθαρα. Είπαμε ότι ο Νότος έχει δικαιώματα, έχει περιθώρια ανάπτυξης. Άρα λοιπόν εμείς θα διεκδικήσουμε όλα αυτά που πρέπει να πάρει ο Νότος και το κομμάτι της ανάπτυξης και τα έργα τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσουμε τώρα, γιατί ξέρω ότι σας έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, έχουμε εκλογές πέρα. Η παρέα σας είναι τόσο ευχαρίστη που ο χρόνος περνάει ευχάριστα. Αλήθεια σας. Ωραία. Είναι ανοιχτές οι πόρτες της Crete TV, να έρχεστε όποτε θέλετε, Δήμαρχε. Στην Πέφα είναι όμως ευχάριστη η παρέα σας. Ή είστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα γενικότερα. Ακούστε να σας πω. Καθένας κάνει την προσπάθειά του. Εγώ είπα ότι όπως και τις προηγούμενες εκλογές, δεν θεωρώ πως είναι τοπικιστικό το θέμα, ξεκάθαρα, αλλά θεωρώ πάντα ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου πρέπει να ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Θεωρώ ότι το κύρος και η αναβάθμιση που θα έχει η ΠΕΔ, αν θα είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν είναι. Δεν θα είναι όμως. Γίνανε συζητήσεις στην αρχή. Φάνηκε ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενδιαφερόταν να κατέβει σαν πρόεδρος της ΠΕΔ. Ξαφνικά άλλαξε γνώμη. Από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, χωρίς να πάλι να είναι τοπικιστικό, εγώ στηρίζω λύση Ηράκλειο. Ναι. Άρα λοιπόν. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ηράκλειο και η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι τουλάχιστον η μισή Κρήτη και λίγο παραπάνω. Είναι και στο κέντρο. Άρα λοιπόν. Με αυτή τη λογική λοιπόν. Με αυτή τη λογική. Πώς το βλέπετε όμως, είναι ντέρμπι τώρα αύριο? Θεωρώ ότι θα είναι ένα ντέρμπι έτσι όπως έχει πάει. Θα κρυθεί δηλαδή οριακά. Ναι, θεωρώ πως έτσι όπως έχει πάει θα κρυθεί οριακά. Βέβαια πάλι μεθαύριο όλοι φίλοι θα είμαστε. Καλά, εντάξει. Αλλά εντάξει, καθένας έχει την άποψή του. Εγώ καταβαίνω στην ΠΕΔ γιατί πιστεύω, σας είπα, ότι οι Δήμοι της Περιφέρειας πρέπει να έχουν λόγο σε όλα τα σημεία. Ο αντιδήμαρχός μου, ο κ. Φασομητάκης, κατεβαίνει στην ΚΕΔΕ. Σας είπα. Πρέπει η φωνή της περιφέρειας να ακούγεται. Πολλές φορές πράγματα τα οποία εμείς λέμε, που αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα, κεντρική δήμη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, δεν τα καταλαβαίνουν καν. Δεν τα καταλαβαίνουν καν. Όταν σας είπα, σε ένα συνέδριο είχα πει ότι όταν μιλάω για κλιματική αλλαγή, αλλά καταλαβαίνετε εσείς, αλλά εννοώ εγώ. Εγώ εννοώ ότι τελειώνει το νερό, οι αγρότες δεν έχουν να ποτίσουν, οι σοδιές καταστρέφονται. Εσείς το μόνο μπορείτε να πείτε για μια πλημμύρα που μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Αλλά τίποτα δεν ξέρουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άρα λοιπόν πρέπει οι φωνές να είναι από παντού για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την περιφέρειά μας ζωντανή, να τη δυναμώσουμε και να έχουμε απέτηση η νεολαία μας να μένει στην περιοχή μας, να δουλεύει, να μεγαλώνει και να αυξάνεται. Άστε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μέρη. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.